Θα έλεγα πρώτα πρώτα ότι δεν μπορούμε να χωρίσουμε την εκπαίδευση από τη συνολική κοινωνική κατάσταση. Ο Μακαρίτης και καημένος ο Πλάτων έλεγε ήδη ότι ακόμα και οι τείχοι της πόλης εκπαιδεύουν τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τρομερά σημαντική και βαριά αλήθεια. Η εκπαίδευση ενός ανθρώπου, η παιδεία ενός ανθρώπου αρχίζει από την ηλικία 0 και φτάνει στην ηλικία ωμέγα, δηλαδή στιγμή που θα πεθάνει. Συνεχώς διαμορφώνεται αυτός ο άνθρωπος. Διαμορφώνεται από τι? Διαμορφώνεται από όλα όσα προσλαμβάνει, από όλα όσα είναι γύρω του. Λοιπόν, τι διαμόρφωση υφίσταται ένας αρχαίος Αθηναίος περπατώντας, βλέποντας την Ακρόπολη, την αγορά της, το Ά κτλ. Και τι διαμόρφωση υφίσταται ένας σημερινός Αθηναίος ζώντας μέσα σε αυτό το φρικτό τερατούργημα που λέγεται σήμερα Αθήνα και που έγινε τερατούργημα μέσα σε 40 χρόνια δυνάμει όλων των μεγαλοφιών πολιτικών μας. Δεν είναι έτσι? Ή τι διαμόρφωση υφίσταται ένας αρχαίος Αθηναίος βλέποντας τραγωδίες στο θέατρο του Διονύσου? Και τι διαμόρφωση υφίσταται σήμερα ένας άνθρωπος βλέποντας τις διαφημίσεις της τηλεόρασης για να ξέρω τι? Για να υπάρξει πραγματική εκπαίδευση με την αυστηρή έννοια του όρου, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Είναι ότι αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αντικείμενο επένδυσης και πάθους και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους. Και για να τα πω καθαρά, αν δεν υπάρχει έρωτας μέσα στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει εκπαίδευση. Εάν κάποιος μαθαίνει κάτι στο σχολείο, είναι διότι διαδοχικά τουλάχιστον ένα καθηγητή σε κάποια τάξη και στο πανεπιστήμιο ακόμα τον ερωτεύεται. Και τον ερωτεύεται γιατί βλέπει ότι ο ίδιος ο καθηγητής είναι ερωτευμένος με αυτό που διδάσκει. Λοιπόν, για να τα πω επίσης καθαρά και για να γίνω πλήρως απεχθής σε αυτούς που με ακούνε, σήμερα οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με τις επαγγελματικές τους διεκδικήσεις, οι οικογένειες ασχολούνται με το να πάρει το παιδί ένα χαρτί και τα παιδιά ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την επένδυση των πραγμάτων που μαθαίνουν. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκπαίδευση. Στη Γαλλία αλλάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε ένα χρόνο και το σύστημα κτλ. Κάθε υπουργός της παιδείας αλλάζει. Και κάθε χρόνο πάει και χειρότερα το πράγμα. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε κανεί να σκεφτούν που είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτός ο έρωτας των παιδιών για αυτόν που τους διδάσκει και για αυτά τα οποία διδάσκει, του διδάσκοντος για τα παιδιά και για αυτά τα οποία διδάσκει ο ίδιος και τις οικογένειες η οποία επενδύει όλα αυτά τα πράγματα. Για να υπάρξουν όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μια άλλη στάση απέναντι στη ζωή και στη γνώση και όχι απλώς η στάση ότι πηγαίνουμε στο σχολείο για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό χαρτί που θα μας κάνει μετά να έχουμε το καλύτερο δυνατό επάγγελμα ή να βγάλουμε τα περισσότερα δυνατά λεπτά. Όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, θα υπάρξει μια συνεχής χειροτέρευση όπως τη βλέπουμε και σε χώρες, όχι σαν την Ελλάδα, αλλά και σε μια χώρα όπως η Γαλλία που έχει τεράστια ισχυρές δομές παραδοσιακές από 10 αιώνες και ιδίως στο θέμα της εκπαίδευσης, όπου βλέπει κανείς τη συνεχή φθορά των λυκείων, δηλαδή των γυμνασίων εκεί πέρα, και των εκπαιδευτικών και των μαθημάτων που διδάσκονται και των παιδιών και των οικογενειών. Και αυτό είναι όλο το κοινωνικό ιστορικό ρεύμα.